Στο ιστορικό γυναικείο μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θυμίου προδρόμος στις Κορακές Ακροτηρίου περιηγήθηκαν η Μαρέβα Καραμπόσκη και η Σούζαν Μποπέο σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη. Ξαφνικά ήρθαν εδώ οι άνθρωποι και μας είπαν ότι θα έρθει η κυρία Μαρέβα με την κυρία Υπουργό και ήταν ένα απλό κέρασμα, μια απλή επίσκεψη στο ναό, στο μουσείο και ένα κέρασμα με ένα γλυκό τριαντάφυλλο. Και οι δύο κυρίες, ντυμένες casual και φορώντας όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο μάσκα προστασίας, ενθουσιάστηκαν από τη Μονή. Εδώ, σε αυτό το χώρο, ενθουσιάστηκαν οι κυρίες με τον αργαλιό και με τα εργόκυρα, με το χαλί απέναντι, αλλά κυρίως με τον αργαλιό. Η τελευταία φορά που η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε επισκεφτεί το χώρο εκεί ήταν όταν είχε βαπτίσει την κόρη τους Δάφνη. Υποσχέθηκε ότι από μόνη της, χωρίς να της το ζητήσουμε, ότι θα ενδιαφερθεί τουλάχιστον για το μουσείο και για τα αντικείμενα. Για να γίνει μια σχετική ανακαίνιση και συντήρηση. Όπως μας αποκάλυψε η ηγουμένη, η σύζυγος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι χριστιανή Ορθόδοξη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά. Ένα τέταρτο πριν τις 9 πέρασαν το κατόφλι του πατρικού σπιτιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχτηκαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του. Το πρωθυπουργικό ζεύγος φρόντισε μάλιστα να μάθει στους φιλοξενούμενους του τα μυστικά της κρητικής κουζίνας. Παραδοσιακά εμείς στα Χανιά, όταν καλωσορίζουμε κάποιον, έχουμε γραβιέρα, παξιμάδι, μέλι και τσικουδιά. Και βεβαίως καλτσούνια. Αυτό έφαγε τότε και ο πρόεδρος Μπούς, αυτό έφαγε και σε χθες ο κύριος Πομπέο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κυρίες το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει βόλτα και γεύμα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.